Να κλείσω. Θέλω να κλείσω αλλιώ, αλλά δεν ξέρω αν. Αλλά δεν σε αφήνει ζωή. Βρέ, η ζωή. Ωραία, η ζωή με αφήνει, αλλά δεν ξέρω αν είναι το. Έχουμε συνεδρίαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στην νομισματική πολιτική. Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα επιτόκια. Απλά οι αγορέ και οι αναλυτέ θα παρακολουθήσουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει η κυρία Λαγκάρντ. Μετά τη συνέντευξη που θα δώσει, αφού το ανακοινωθούν τα, ότι παραμένουν σταθερά τα επιτόκια. Ε, Κυρίω θα περιμένουν προφανώ το Σεπτέμβριο, όπου οι αγορές στοιχηματίζουν ότι θα γίνει μείωση. Δύο, υπάρχουν δύο εκθέσει που εκκρεμούν. Μία για την πορεία του πληθωρισμού που θα έχει και τα στοιχεία του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και προφανώ από ό,τι δείχνει, το πράγμα θα είναι πτωτικός και στου επόμενου μήνε. Και άλλη μία που αφορά του μισθού και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι δύο εκθέσει θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα αποφασιστεί το, το Σεπτέμβριο. Πάντω, σου λέω ότι οι αγορέ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουν την κυρία Λαγκάρντ για να, να δουν τι, τι, θα πει. Και από εκεί και πέρα, να δούμε τι μέλη με, το, με τη Fed. Διότι από ό,τι είδε, ο Ντόναλτ Τραμπ, παρά τη σφαίρα που δέχτηκε στο δεξί αυτή, ε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είπε μεν ότι θα αφήσει. Αέρα στα πανιά του ήταν αυτή η σφαίρα. Ναι, τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του. Δεν θα τον απολύσω, ήταν και η γλώσσα, ήταν δεν θα τον απολύσω. Ναι. Ενώ του είχε ήδη τάσερτα στα, στα, στη... πάρα πολλέ φορέ. Ε... Αλλά αξίωσε να μην γίνει η μείωση των επιτοκίων. Επουδενή. Μέχρι την 5η Νοεμβρίου. Βέβαια δεν νομίζω ότι θα τον ακούσουν οι κεντρικοί τραπεζίτε των ΗΠΑ και ο επικεφαλή ο κ. Τζερόν Πάουελ. Νομίζω ότι θα κάνουν μείωση. Τώρα, μία θα είναι, μία, μπορεί μία. Τώρα, εδώ βλέπω κλέβω ματιέ από το CNBC. Α, είναι, είναι αυτό που θα πάει και ο Πρωθυπουργό. Είναι η σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ναι. Και είναι ο Στάμπρ πρώτη φορά οικοδεσπότη ω νέο Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία. Ε, τη Αγγλία καλύτερα. Όχι τη Μεγάλη Βρετανία. Στο Κότσου Όλμπερτ, είναι... έτσι ναι, λέγεται ναι, ναι. η περιοχή, υποψιάζομαι. Blenheim, ναι. ναι, είναι στο Oxfordshire. Μπλενχάιμ είναι το παλάτι που θα, θα γίνει η σύνοδο. Ε, δεν θα είναι εκεί και η κυρία Φοντερ Λάιεν. Να Κυρία πούμε... Φοντερ Λάιεν, ενώ ομιλούσε, ήταν και... στο βήμα η κυρία <laughs> Φοντερ Λάιεν. <-Lion>. Καίγεται, <laughs> και... <laughs> και... <laughs> και ψάχνει του ψήφου μία-μία. Τη βλέπουμε ε, λοιπόν νάτι. είναι από τη σημερινή τη ομιλία. Ναι, ναι. Και είναι ε, ακόμη στο βήμα η. Μεταξύ άλλων, να δώσω και το. Να δώσω και μερικού τίτλου. Είπε πριν από λίγο ότι τα πέντε προηγούμενα χρόνια δεν είχαν προηγούμενο στην ιστορία. Ήταν δηλαδή χρόνια μεγάλων αταραχών και μεγάλων δεν έχει προκλήσεων. Δεν έχει, δεν έχει άδικο. Και επίση είπε ότι είναι στο χέρι μα να εμφανιστούμε ενωμένοι. Σαν μια έκκληση. Κοίτα αυτό που τη βγάλανε χθε ότι η Κομισιόν δεν ήταν πολύ ε, διαφανής και ξεκάθαρη στο θέμα των συμβάσεων με τα εμβόλια είναι πλήγμα ε, για, για, την ίδια. Ε, και ε, είναι ε, και ε, σημειολογικό ε, το βγάλανε ε, χθε, ε, μία μέρα ε, πριν ε, την ψηφοφορία ε, τη σημερινή. Ε, σε ρώτησα ε, αν χρειάζεται 361, ε, νομίζω τόσο χρειάζεται. Δεν, ε, ε, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο, αλλά νομίζω χρειάζεται 361 ψήφου για, για να, εκλεγεί πρόεδρο ε, τη Κομισιόν. Ε, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Η ψηφοφορία αυτή έχει ενδιαφέρον, διότι είναι σίγουρο ότι τόσο το δεξιό φιλελεύθερο τόξο θα έχει απώλειες. Βέβαια λέγεται ότι η κυρία Φοντερλάιεν έχει λάβει υποσχέσεις και από την κυρία Μελώνη, αλλά και από τους πράσινους, ότι ένα κομμάτι τους θα αντιστήριξουν. Άρα μένει να το δούμε, γιατί αν μαζέψει τους 361, είναι, θα είναι αλήθεια ότι ένα κομμάτι στήριξε, διότι οι διαρροές που θα έχουν οι άλλοι... Ε, δεν φτάνουν μετά για να, να εκλεγεί η κυρία Το ότι είναι η μυστική ψηφοφορία όμως δημιουργεί και αμφιβολίες και αγωνία είναι Α, η ναι, αλήθεια εντάξει. και περιμένουμε να δούμε γιατί πολλά μπορεί να πούμε εμεί εδώ να συμφωνήσουμε και στην ώρα της ψήφου να κάνω ό,τι θέλω. Μπορεί τα τελευταία δευτερόλεπτα να έχω Α, κάνει ναι. ένα ντύν ε, με κάποιον άλλον. Έχουν γίνει αυτά. Σε, και στην, στην πολιτική. Ιστορία. Και στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι λοιπόν, ε, Θα με έδιωχνε, αλλά θα κλείσω έτσι πω αυτό θα το πω. Έχεις αυτό κάτι που... ακόμα, ε. Όχι, όχι, θα το πω αυτό που θέλω να πω. Ε... Ε... Είναι... Δεν μπορώ να, να δεχθώ ότι ζούμε, είμαστε σε μια χώρα δημοκρατική και μια χώρα που σέβεται ο ένα τον άλλον. Όταν έχουμε φαινόμενα σαν και αυτά που έγιναν ε, με την ε, Προεδρία της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικής υπο, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την αποπομπή της κυρίας ε, ε, Φουτεδάκη. Βοήθησε το... μας και σε εμάς που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, η κυρία Φουτεδάκη είναι καθηγήτρια της νομικής στο Αριστοτόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε προταθεί από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Σκέρτσο και είχε γίνει αποδεκτό από τον Πρωθυπουργό να επιλεγεί στην Προεδρία της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Μάλιστα. Χθε λοιπόν ήταν να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και τη Διαφάνεια τη που θα επικύρωνε τον. Ε, το, το διορισμό, το διορισμό κ. στη θέση. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε γιατί προχθέ το βράδυ επτά βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των κ. Κύριο, Πλεύρη και ο κ. Πέτσα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που μου έρχεται στο στόμα, γιατί δεν θέλω να το πω, γιατί δεν, δεν μπορεί στη δημοκρατία να λειτουργούμε έτσι. Αξίωσαν, θα πω από το μαξί να μην είναι η κυρία Βουντεδάκη πρόεδρο τη Επιτροπή, γιατί, σα παρακαλώ, γιατί ήταν εκ των συντακτών του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ακόμα δεν τελειώσαμε με αυτή την υπόθεση. Όχι, θα βασανίζει την ελληνική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια αυτός ο νόμος. Προφανώς έγινε πανικός. Αξίωσαν κάποιοι από αυτούς να μην είναι στην Επιτροπή, να αντικατασταθούν. Έτσι αντιλαμβάνονται ότι λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Άρχισε ένα, ένας ε, μαραθώνιος διαβουλεύσεων και τηλεφωνημάτων, γιατί... Και και η λύση που αποφασίστηκε ήταν ακυρώνεται η συνεδρία τη Επιτροπή και δεν προτείνεται η κυρία Φοντεδάκη για πρόεδρο τη Επιτροπή. Ακυρώνεται η συνεδρία τη Επιτροπή Βουλή ενώ και δεν προτείνεται. Εντάξει. Εγώ δεν την ξέρω τη γυναίκα ούτε ε, στη φάτσα την είδα στις εφημερίδες και, στι, και στι, στα sites που το δημοσίευσαν. Η ε, ίδια μίλησε για ρευμαρσισμό. Ε, μάλιστα αφήνανε Υπονοούμενα ότι τάσεται υπέρ τη απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. ίδια είπε ποτέ μου δεν έχω εκφράσει τέτοιε θέσει. Αλλά και από πότε η διαφορετική άποψη είναι ποινικοποιημένη σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω και την αντίδραση του Μαξίμου. Που απο, αποδέχτηκε, αποδέχτηκε την αξίωση. Ξαναλέω, δεν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη. <laughs> Άλλη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το κάνω γιατί σέβομαι τους θεσμούς και σέβομαι ότι ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα. Εγώ έχω διατελέσει, έχω εκλεγεί πολλές φορές και έχω μάθει να σέβομαι την πλειοψηφία και να σέβομαι και τις αποφάσεις όταν ήμουν μειοψηφία. Και αξίωνα και από τη μειοψηφία να δέχεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Αλλιώς δεν λειτουργεί η δημοκρατία αν αυτοί που ε, αντιδρούν Ονειρεύονται άλλα πολιτεύματα, α το βγουν ξεκάθαρα και να το πούνε. Ότι εμεί αλλά έχουν ορκιστεί. Θα το ψάξουμε το θέμα. Έχουν, θα ορκι... το... έχουν ορκιστεί, έχουν θα ορκιστεί ότι θα φυλάτουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Στά. Καλή συνέχεια. Σας μέρα.